της Αυγής. Είναι μαζί μας ο Τρίφωνος Αλεξιάδης, αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, και είναι η Νατάσα Γιάμαλη, δημοσιογράφος από την εφημερίδα Αυγή. Λοιπόν, Υπουργέ, να ξεκινήσουμε να πούμε δύο λόγια για το συνέδριο. Ποιο είναι ο στόχος, οι νέες προκλήσεις για την επόμενη μέρα? Άλλωστε, είναι το πρώτο συνέδριο που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όντας κυβέρνηση. Να το πούμε καλύτερα, το πρώτο συνέδριο που κάνει αριστερό κόμμα που είναι στην κυβέρνηση στην Ευρώπη. Επομένως, έχει κάνει και το ΑΚΕΛ, συγγνώμη. Σωστό, είναι και το ΑΚΕΛ. Επομένως, ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι νέες προκλήσεις, τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από την επόμενη μέρα? Νομίζω το βασικό για το ΣΥΡΙΖΑ, για τα μέλη του, για την αριστερά, είναι να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών, η εμπιστοσύνη της κοινωνίας, μπορεί από εμάς να μετουσιωθεί σε πολιτική πράξη και να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα της κοινωνίας. Διότι νομίζω κανένας αριστερός δεν θέλει την ψήφο του πολίτη για να επιβεβαιώσει την αριστερόστροφη, τη δεξιόστροφη, πείτε το όπως αλλιώς θέλετε, πολιτική του. Η αριστερά πρέπει να λύνει τα προβλήματα της κοινωνίας, αυτό έκανε διαχρονικά, και νομίζω ότι στο συνέδριό μας πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Το συνέδριό μας δεν γίνεται μόνο για να συζητήσουμε ως αριστεροί τα θέματα ή για να απαντήσουμε στα ζητήματα της κοινωνίας. Και αυτό θα το κάνουμε λύνοντας τα προβλήματα που έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν στη λειτουργία κόμματος, κοινοβουλευτικής ομάδας, κυβέρνηση. Είναι μια ευκαιρία να τα συζητήσουμε και να τα λύσουμε. Αν θέλετε να μας πείτε και ποια είναι αυτά τα προβλήματα, δηλαδή από την εμπειρία του 1,5 χρόνου πια της κυβέρνησης, αυτή η σχέση, αυτή η ερώτηση που είναι πάντα ερώτηση κρίσιμη και κέρια, πόσο μάλλον τώρα, κυβέρνηση, κόμμα, σχέσεις, κόμματος, κοινωνίας. Ποια είναι λοιπόν η εμπειρία και ποια θεωρείτε είναι τα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν για να υπάρξει καλύτερη λειτουργία στο επόμενο διάστημα? Νομίζω το βασικότερο όλων είναι να μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε τον οργανωμένο ΣΥΡΙΖΑ στον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ. Μας ψήφισαν 1.900.000 πολίτες. Στο συνέδριό μας ψηφίσαν περίπου 25-30.000 πολίτες. Άρα υπάρχει μια αναντιστοιχία και πρέπει να βρούμε τρόπο να συζητήσουμε πώς αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να αντιστοιχηθεί. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός χθες σε σχέση με τη λειτουργία του κόμματος είπε πάρα πολλά και σημαντικά θέματα. Νομίζω λοιπόν πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να πάμε σε έναν καλύτερο συντονισμό κυβέρνησης, κόμματος, κοινοβουλευτικής ομάδας. Κανένας να μην προσπαθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία είτε να έχει προσωπικές στρατηγικές είτε να προσωπικές ατζέντες. Να λειτουργεί η δημοκρατία σε αυτούς τους τρεις θεσμούς και σίγουρα να λειτουργούν αυτοί οι τρεις θεσμοί σε καλύτερο συντονισμό μεταξύ τους. Δεν το είχαμε μέχρι τώρα στο βαθμό που έπρεπε. Πρέπει να το έχουμε πολύ περισσότερο για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Υπουργέ, φαίνεται πως έχει ανοίξει μια κουβέντα αναφορικά με την ύπαρξη τάσεων. Οι τάσεις λειτουργούσαν πολύ προωθητικά μέχρι πρότινος. Θεωρείτε ότι έχει αλλάξει αυτό ή ότι είναι ώρα να αλλάξει? Προωθητικά δεν νομίζω ότι λειτουργούσαν. Οι τάσεις λειτουργούσαν σαν εσωτερικοί στρατοί. Λειτουργούσαν σαν εσωτερικά κόμματα. Ήταν όμως μια κατάκτηση το να υπάρχει αυτού του τύπου η πολυφωνία. Η εσωτερική δημοκρατία είναι σίγουρα κάτι πολύ σημαντικό. Και επειδή προέρχομαι από την αναλυτική αριστερά, η οποία έχει αίμα για να κατακτηθούν αυτά τα πράγματα στον χώρο της αριστεράς, δεν ήταν πάντα δεδομένη η εσωτερική δημοκρατία μέσα στα κόμματα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εσωτερική δημοκρατία. Άλλο όμως εσωτερική δημοκρατία και άλλο να υπάρχουν οργανωμένα κόμματα, και αντί να έχουμε ένα κόμμα με εσωτερική δημοκρατία και ιδεολογικές τάσεις, να έχουμε μια ομοσπονδία τάσεων που έχει τον τίτλο του κόμματος. Ο συνασπισμός και λιγότερο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε μεγάλο βαθμό κάτι τέτοιο. Το βασικό λοιπόν κριτήριο είναι, θα έχουμε ρεύματα ιδεών μέσα στο κόμμα ή θα έχουμε εσωτερικούς μηχανισμούς ώστε το τι θα κάνει το κόμμα να είναι και αποτέλεσμα ισορροπιών μεταξύ αυτών των μηχανισμών και όχι ανταλλαγή ιδεών και πολιτική πάλι. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξεπεράσουμε και να πάμε στην επόμενη μέρα. Και ξέρετε, αν τη Δευτέρα που θα πάμε στους χώρους εργασίας ή στην οικογένειά μας και μας πούν τι κάνετε το Σαββατοκύριακο και πούμε ότι μία τάση μάλλον με την άλλη για το τι θα κυριαρχήσει, ποιος θα βγείτε και πώς, και όχι ότι συζητούσαμε τα προβλήματα της κοινωνίας, ο κόσμος θα πει ασχολιόσαστε πάλι με τα οικογενειακά σας. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε κυρίως στο συνέδριο είναι το πώς θα οργανώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ καλύτερα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα προβλήματα των πολιτών και της κοινωνίας. Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν λίγο στα προβλήματα της κοινωνίας.
Έχετε αργήσει λίγο με το ηλεκτρονικό χρήμα. Τι θα γίνει με αυτό και τι θα γίνει και με τους ακατάσχετους λογαριασμούς? Ευχαριστώ για την ευγένεια το έχετε αργήσει. Εγώ θα πω ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Η πρώτη τηλεδιάσκεψη με τους θεσμούς έγινε 5 Δεκεμβρίου του 2015. Ναι. Για την οικειοθελή αποκάλυψη. Mm-hmm. Από τις αρχές του χρόνου συζητάμε και για το πλαστικό χρήμα. Και εδώ θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο με έμεσο τρόπο το είπε και ο Πρωθυπουργός και στη Θεσσαλονίκη και εδώ. Η υλοποίηση της συμφωνίας δεν είναι ευθύνη μόνο της ελληνικής κυβέρνησης. Η συμφωνία έγινε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών. Mm-hmm. Στον τομέα λοιπόν της φορολογίας που έχω μία αρμοδιότητα, συμφωνήσαμε μια σειρά από πράγματα για να γίνουν, για να υλοποιηθεί ο προϋπολογισμός. Ένα από αυτά ήταν το νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα, ένα άλλο ήταν η οικειοθελής αποκάλυψη κεφαλαίων και δυστυχώς τώρα που ήρθε η ώρα να υλοποιηθούν, αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα και δεν έχουμε από εκεί τα έσοδα που έπρεπε να έχουμε. Δηλαδή το 1,4 δις υπέρβαση που έχουμε στα έσοδα ήταν πολύ μεγαλύτερο αν είχαμε και αυτά τα δύο νομοσχέδια. Έχουμε καθυστερήσει λοιπόν πάρα πολύ. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που έχουμε εμείς, πρώτα απ' όλα τις ευθύνες που έχει ο Αλεξιάδης. Δεν θέλω να βγάλω τον εαυτό μου έξω από το κάδρο. Αλλά υπάρχουν ευθύνες από την άλλη πλευρά, διότι αυτά που μας πιέζουν να δεχτούμε μας οδηγούν σε λύσεις που δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, στην οικειοθελή αποκάλυψη ή στο πλαστικό χρήμα, αν δεχόμασταν προτάσεις που είχαν πριν από μήνες, δεν θα είχαν αποτέλεσμα τα νομοσχέδια. Επιλέξαμε να κάνουμε ουσιαστική διαπραγμάτευση με καθυστέρηση παρά να πάμε ένα νομοσχέδιο το οποίο παλαιότερα έρχονταν στα αγγλικά, το μεταφράσαμε και το πηγαίναμε στη Βουλή. Mm-hmm. Με τη φοροελαφρύνσεις, τι μέλη γενέστε? Εγώ θα έλεγα καλύτερα τι μέλη γενέστε με την υπερφορολόγηση και τη δίκαιη κατανομή των φόρων. Mm-hmm. Πάντα η αριστερά μιλούσε για δίκαιη κατανομή των φόρων και συνεχίζουμε να μιλάμε και τώρα. Έχουμε μία άδικη κατανομή των φόρων, έχουμε μία υπερφορολόγηση και πρέπει με τον αέρα που έχουμε πλέον από την υπέρβαση των στόχων του προϋπολογισμού να πάμε σε πολιτικές, μόλις κλείσει και η επόμενη περίοδος της αξιολόγησης, με τις οποίες θα μπορέσουμε να μειώσουμε την υπερφορολόγηση που έχουν πολίτες και επιχειρήσεις, για να αντιμετωπίσουμε και θέματα ανταγωνιστικότητας σε σχέση με άλλες χώρες ή ελληνικές επιχειρήσεις σχέση με άλλες επιχειρήσεις. Και το δεύτερο είναι να πάμε σε μια δικαιότερη κατανομή των φόρων. Αυτό ξεκίνησε σε έναν βαθμό και στη φορολογία εισοδήματος και στη φορολογία κινήτων. Θα το συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Λίγο σε αυτό να μείνουμε. Κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή ζωντανά θα μας δει στο YouTube και στο κανάλι της Αυγής. Τι θα του λέγατε για να του εξηγήσετε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της αριστεράς δεν είναι το ίδιο με τους προηγούμενους και ότι προχωράει σε έναν βαθμό αυτό που είχε ως διακηρυκτική θέση, ότι θα πρέπει η κατανομή των βαρών να είναι αναλογική, δίκαιη και ενδεχομένως ταξικά μεροληπτική, δεν ξέρω αν το αποδέχεστε αυτό. Λέω ότι την όλη ρητορία που είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενο διάστημα. Τι θα του λέγατε να ακούσει για να το εξηγήσετε? Καταλαβαίνετε ότι τα κανάλια, το ξέρετε καλύτερα από εμάς εσείς, παίζουν μια μπάρα παραπληροφόρησης πάρα πολύ μεγάλη. Θα του έλεγα πρώτα απ' όλα να διαβάζει πιο συχνά Αυγή, να ακούει πιο συχνά Κόκκινο. Ευχαριστώ. Διότι όχι, υποχρέωση όλων μας είναι και πρέπει να καταλάβουμε εμείς που περάσαμε πέτρινα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ και στον συνασπισμό, ποιος είναι ο ρόλος της Αυγής. Ποιος είναι ο ρόλος του Κόκκινου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που δίνει δυνατότητα στο να ακούγεται και η άλλη φωνή. Κάποιοι το ξεχάσαν πολύ γρήγορα αυτό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτό, το λέω γιατί έχουμε μια επίθεση και μια παραπληροφόρηση, μια προπαγάνδα από ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μια μερίδα του τύπου για προφανείς πολιτικούς λόγους. Άρα έχει σημασία να υπάρχει αντικειμενική ενημέρωση. Ένα. Δύο. Υπάρχει ένα επιχείρημα, ποια είναι η διαφορά με τους προηγούμενους. Και εγώ το αντιστρέφω αυτό και λέω ότι θα ήταν ίδια τα πράγματα αν είχαμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Διότι αυτό είναι το διακύβευμα. Αν δεν ήμασταν εμείς, θα ήταν οι άλλοι. Να μην κοροϊδευόμαστε. Και αυτό είναι απάντηση και σε κάποιους άλλους που ονειρεύονται κάτι σχήματα μεταφυσικά. Εάν λοιπόν δεν ήμασταν εμείς κυβέρνηση και ήταν η άλλη κυβέρνηση, θα είχαν καταργήσει τις 100 δόσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα είχαν υλοποιήσει αυτά που θέλει ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος είπε στην Θεσσαλονίκη με σαφήνεια ότι θέλει να κάνει συγκεκριμένες πολιτικές. Όχι με πάταξη φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, όπως λέμε εμείς και προσπαθούμε, αλλά περικόπτοντας δαπάνες, όπως για παράδειγμα δαπάνες ενίσχυσης ασφαλιστικών ταμείων. Αυτά είπε. Μην κοιτάτε που δεν παιχτήκαμε πουθενά. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε το ίδιο με αυτούς. Κάνουμε μια προσπάθεια στον τομέα της φορολογίας που έχει αποτελέσματα. Θα σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα του ΕΝΦΙΑ.
στο ένφια καταφέραμε το 92% των πολιτών να πληρώσει το ίδιο, να πληρώσει λιγότερο, να μην πληρώσει καθόλου ή να πληρώσει ένφια έως 10 ευρώ. Ας συγκρίνουν οι πολίτες αυτό με το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κρατώντας αναγκαστικά τον ένφια. Εμείς λοιπόν λέμε ότι είναι ταξικά μεροληπτική η πολιτική μας όσο μπορούμε στα πλαίσια της συμφωνίας και θέλουμε μεγαλύτερη στήριξη από την κοινωνία και θέλουμε να δουλέψουμε και εμείς σαν κυβέρνηση καλύτερα για να μπορούμε να κάνουμε τη φορολογία πιο δίκαιη και πιο αναλογική. Έχουμε ήδη σε αυτή την κατεύθυνση συγκεκριμένες δράσεις και θα έχουμε και πολλές άλλες. Και να τονίσω εδώ στο θέμα της ταξικής μεροληψίας το τι θα γινόταν στην Ελλάδα αν είχαμε μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Δείτε τι γίνεται τώρα με τις λίστες. Οι λίστες όχι απλά δεν χάνονται σε πολιτικά γραφεία και σε διακριτική διαχείριση υπέρ συγκεκριμένων. Οι λίστες δεν περνάν καν από τα πολιτικά γραφεία, δηλαδή δεν πέρασε το γραφείο του κυρίου Πιτσιλή, του κυρίου Τσακαλώτου, το δικό μου. Από την αρμόδια διεύθυνση πήγε κατευθείαν στους οικονομικούς εγγελείς και ξεκίνησε ο έλεγχος. Και για να σας πω το απλό παράδειγμα, για να συγκρίνουμε τους προηγούμενους, στη λίστα Λαγκάρτ 3 χρόνια χρειάστηκαν για να ταυτοποιηθεί το πρώτο όνομα. Εμείς μέσα σε 3 εβδομάδες είχαμε βγει εκατοντάδες ονόματα. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε και έχουμε αποτελέσματα στον τομέα φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, διαφθοράς και αυτό από μόνο του νομίζω είναι μια μεγάλη διαφορά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Μένετε συντονισμένοι. Έχουμε πλούσιο πρόγραμμα και σήμερα. Εδώ από το ΤΑΕΚ Βοντό, η Αυγή προς το παρόν, για λίγο, χαιρετάει.